Συνταξιούχους τριών ταχυτήτων δημιουργεί ύπαρξη της προσωπικής διαφοράς, με περίπου ένα στους τρεις συνταξιούχους να μένει χωρίς πραγματική βελτίωση του εισοδήματός του, τουλάχιστον από τις αυξήσεις που θα δοθούν, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα υπόλοιπα 2/3, περίπου 1,2 εκατομμύρια θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις, κάποιοι και πάνω από 6%, τη στιγμή ωστόσο που υπάρχει πληθωρισμός της τάξης του 12%. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, ένα συνταξιούχος που το 2021 είχε σημαντική προσωπική διαφορά της τάξης των 150 ευρώ και λαμβάνει στην τσέπη του μηνιαίως 1.500 ευρώ, με αύξηση 6%, δεν θα δει μέσα στο καθαρό ποσό κάποια αύξηση, αλλά η προσωπική διαφορά θα πέσει πλέον μηνιαίως στα 60 ευρώ. Με αύξηση 6,5 η προσωπική διαφορά μειώνεται μηνιαίως στα 53 ευρώ και με αύξηση 7,5% η προσωπική διαφορά μειώνεται ακόμη περισσότερο μηνιαίως στα 38 ευρώ. Καταρχήν οι αυξήσεις οι οποίες ανακοίνωσε το 7% περίπου, το οποίο θα είναι από το 2013, ένα 7% όταν έχουμε ένα πληθωρισμό επίσημο 12%, 12% και όταν οι τιμές στα μάρκετ και γενικότερα στα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί και το βλέπουν όλοι εξάλλου ότι καθημερινά ότι μιλάμε για αυξήσεις 30, 40, 50% και βάλε στα τρόφιμα και όχι μόνο όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος με πάρα πολύ υψηλές τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα τα οποία βλέπουμε ότι καθημερινά ανεβαίνουν, ότι το πετρέλαιο κίνησης πέρασε την αμόλυβδη και πάει το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο θα είχε μια έτσι επιδότηση τα 25 λεπτά. Βλέπουμε ότι θα φτάσει το 1,5 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι θα είναι απλησίαστο για πάρα πολλές οικογένειες. Πράγματι, δεν ξέρουμε πώς θα τη βγάλουν οι συνταξιούχοι. Οι μικροσυνταξιούχοι, ας πούμε, αυτοί που ήταν από 550 ευρώ και πάνω, άλλοι που πήρανε με 20 χρόνια, γιατί δεν είχαν συμπληρώσει και ήρθαν στο όριο ηλικίας, πέρανε και το ΕΚΑΣ. Τώρα έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ δεν ήταν δεύτερη σύνταξη, ήταν ένα βοήθημα που δίνανε στους μικρούς συνταξιούχους, το οποίο αυτό κόπηκε τώρα. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, συζήτηση στο να επανέλθει. Όχι, δεν. Όχι. Ναι. Να πούμε, αυξήσεις. Λέμε αυξήσεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Μάριθμος τρέχει με 12-13%. Οι αυξήσεις θα είναι το 6-6,5, το πολύ 7. Ποια έξοδα θα καλύψει ο συνταξιούχος, ενώ τα είδη τρέχουν με 20, 30 και 40% εκτός ενέργεια που έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Τα προβλήματα επίσης των συνταξιούχων φαίνεται πως είναι μεγάλα, με τα εξευγικά σωματεία να διοργανώνουν νέο συλλαλητήριο στην Κομωτινή την προσεχή Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου. Επόμενη Δευτέρα, 17 του μήνα, πραγματοποιούμε το συλλαλητήριο αυτό. Θα είναι τα συνταξιουχικά σωματεία από Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα κλπ. Όλοι αυτός μέχρι επάνω θα κατεβούν εκεί να διαμαρτυρηθούμε. Να μας ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι πράγματι ότι δεν είναι λυμένα τα θέματά μας. Όπως βλέπετε, είμαστε ξανά στους δρόμους του αγώνα. Θέλω να καλέσω τις γυναίκες χείρες, οι οποίες είναι οι πιο δικημένες γυναίκες, συνταξιούχες. Έτσι. Ζούνε με σύνταξη 460 και 480 οι μεγαλύτερες και έχει 420. Πώς θα ζήσει μια χείρα 70 χρονών και 75.